Σε διαφωνίε και επιφυλάξει προσέκρουσε το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για αποπαγωποίηση 785 κενών διευθυντικών θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγή στο Δημόσιο. Η συζήτηση διεξήχθη υψηλού τόνου στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή με την πλειοψηφία των συντεχνιών να αντιδρούν, προειδοποιώντα ότι θα δημιουργηθούν ανισότητε. Γιατί μόνο αυτέ οι 785 θέσει θα προχωρήσουν, Ποιο επέλεξε και ποιο αποφάσισε ότι κάποιε διευθυντικέ θέσει. Είναι σημαντικέ και ουσιώδεις, ενώ άλλε όχι. Δεν λάβαμε σήμερα οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενημέρωση για το πώ έγινε αυτή η επιλογή. Για επικίνδυνη εξέλιξη έκανε λόγο η Πασίδη, υποδεικνύοντα ότι θα υπάρξουν οδυνηρέ συνέπειε στο μέλλον και θα δημιουργηθούν δυσλειτουργίε, αφού προϊστάμενοι θα αμείβονται λιγότερα από του υφιστάμενου του. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικέ οργανώσει, οι οποίε ζήτησαν επίσπευση των διαδικασιών αποπαγωγή για να μπορέσουν, όπω εξήγησαν, να λειτουργήσουν ομαλά τα σχολεία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Με ελελογισμένο τρόπο να γίνουν κάποιε προαγωγέ προσωρινά με, αυτό τον, με αυτή την μέθοδο, χωρί μισθολογική επιβάρηση ε, ούτω ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργικότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πρέπει να διευκρινιστούν ούτω ώστε και η εύρυθμη λειτουργία τη κρατική μηχανή να διασφαλιστεί, αλλά και να μην δημιουργηθούν άλλα επιπρόσθετα προβλήματα. Αντισυνταγματική πράξη που θα δημιουργήσει προβλήματα, λέγει ο Σύνδεσμο Αστυνομία. Επιφυλάξει για προβλήματα ιεραρχία, διατυπών και οι σύνδεσμοι στρατιωτικών. Και υπάρχουν βεβαίω οι υποψίε που εγώ τι είχα από τότε για επιλεκτική και ίσως και με κομματικά κριτήρια επιλογή αυτών των θέσεων που θα αποπαγοποιηθούν. Ο Διευθυντή Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρο Κυπριανού εξήγησε ότι ζητείται η αποπαγοποίηση 785 θέσεων σε σύνολο 4.700 θέσεων και δεν τίθεται θέμα διακρίσεων ούτε επιλεκτικών προαγωγών.